Ένα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε και καλώς μας βρήκατε και εσείς με τον Ήλιο Κόντρα εδώ στην υπέροχη πόλη των Ιωαννίνων. Είμαστε στο Πανηπυρωτικό Αθλητικό Κέντρο, στο ΠΕΑΚΙ, εδώ που θα αρχίσει σε λίγη ώρα την προπόνηση του ΠΑΣ Γιάννενα. Μία από τις τελευταίες, αυτή την τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής, ένα από τα πολύ σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού στους ζωσιμάδες. ΠΑΣ Γιάννενα Άρης παιχνίδι το Σάββατο, απευθείας μετάδοση βέβαια από τα κανάλια Nova Sports, και είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΣ. Ευγένει. Το πρώτο εντός έδρας. Ο οποίος είχε πάρει, να θυμίσουμε, κλειδά ρυθμό για να ολοκληρωθούν, να τελεσφερίσουν τα έργα στους ζωσιμάδες, και έτσι δεν ήθελε ο ίδιος να παίξει εντός έδρας, εξού και τα τρία σερί εκτός έδρας που είχε στις άριθμες πρώτες αγωνιστικές. Άρα περιμένουμε να δούμε μια καινούργια ομάδα σε ένα καινούργιο σε εισαγωγικά, ένα ανακαινισμένο αθλητικό στάδιο, όπως είναι οι ζωσιμάδες, ιστορικό βεβαίως για την Ελλάδα. Πριν από λίγο, πριν βγούμε στον αέρα, απολαύσατε ένα πολύ όμορφο βίντεο με τον Στέφανο Αθανασιάδη, μία από τις ατραξιών του ελληνικού πρωταθλήματος. Καλά, η επιστροφή του είναι σίγουρα μεταγραφή. Η επιστροφή του είναι σίγουρα ένα σημείο αναφοράς για έναν παίχτη που λίγο τον χάσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από την άποψη ότι είχε φύγει εκτός συνόρων. Εμείς τον ξαναβρήκαμε, τον έχουμε κοντά μας, λίγο θα τον έχετε κι εσείς, και ευχόμαστε ολόψυχα να τον απολαύσουμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το είπα και νωρίτερα, είναι μία από τις ατραξιών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συμφωνούμε σε αυτό. Βεβαίως, είναι εδώ κοντά μας είναι ο Στέφανος. Θα τον καλέσουμε να έρθει. Στέφανε, αν θέλεις, έλα και μπες ανάμεσά μας. Καλώς ήρθες. Yes, καλώς ήρθες στην Ελλάδα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες σε όλα. Πώς σου φαίνεται αυτή η επιστροφή? Σε γνώριμα εδάφη, αλλά έχει περάσει και κάμποσος χρονικός χρόνος. Ναι, ήταν μια απόφαση που την ήθελα όταν τελείωσα το συμβόλαιο με το Ισραήλ. Ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Μίλησα με την ομάδα των Ιωαννίνων, μου πρόσφεραν αυτά που ήθελα και βρήκαμε μια κοινή συνεργασία. Οπότε τώρα είμαι εδώ, υπήρχαν γνώριμα παιδιά στην ομάδα, ήταν πολύ εύκολο για μένα να μπω στο κλίμα της ομάδας. Ποιοι ήταν έτσι από αυτούς που ήξερες και σε βοήθησαν να μπεις εύκολα? Ήταν ο Μάρκος, ο Γιάννης ο Μισακίδης, ο Μιχαήλ, ο Τζιμόπουλ, είναι τα παιδιά που τα γνώριζα και από παλιά και έτσι με βοήθησαν πάρα πολύ να μπω στο κλίμα της ομάδας. Ο Μάρκος ο Βελίδης, έτσι. Ναι, προφανώς εσύ θα τον λες ο Μάρκος. Ο Μάρκος ο Βελίδης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο προπονητής που είναι Έλληνας, ώστε να μπω πιο γρήγορα και στο κλίμα και σε αυτά που ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πιστεύω ότι θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά αυτή. Ένας προπονητής ο οποίος, μιας και τον ανέφερε στον κύριο Πετράκη, ένας προπονητής ο οποίος έχει τον τρόπο του με τους παίκτες, νομίζω ότι έχει τον τρόπο να κερδίζει τους παίκτες. Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, έρχεται πολύ κοντά με τους ποδοσφαιριστές. Βασικό είναι ότι είναι και Έλληνας, οπότε αυτό γίνεται ακόμα πιο εύκολο ώστε και να σε κερδίσει και να σου μεταφέρει αυτά που θέλει μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε, Στέφανε, να κλείσει πιο νωρίς θετικά η μεταγραφή? Ή ήταν εκείνη την ώρα που έκλεισε, εκεί τελεσφόρησε να συζητήσει? Πιστεύω ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση. Βρεθήκαμε, συζητήσαμε, τα βρήκαμε σε όλα και ήταν μια πολύ γρήγορη, από την πλευρά μου, μια πολύ γρήγορη απάντηση. Εδώ. Το δικό σου δίλημα ήταν Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μπορεί να συνέχιζε στο εξωτερικό την καριέρα σου? Τι σκεφτόσουν το καλοκαίρι? Υπήρχαν κάποιες επαφές, αλλά αυτό που ήθελα εγώ από την πρώτη στιγμή ήταν γύρω σπίτι στην Ελλάδα. Σε γνώριμα ελημέρια. Σε ένα γνώριμο πρωτάθλημα, ώστε να καταφέρω να βρω τον καλό μου εαυτό. Πώς ήταν η εμπειρία στο Ισραήλ και πώς μας βρήκες τώρα με τον επαναπατρισμό? Στην αρχή ήταν όλα καλά. Ήταν μια καινούργια εμπειρία για μένα. Πρώτη φορά έφευγα από την Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, από θέμα στο να πώς να εγκλιματιστώ στο Ισραήλ και στον τρόπο ποδοσφαίρου. Πήγαν λίγο καλά τα πράγματα στην αρχή. Μετά έγιναν κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Δεν είχα πολύ χρόνο αγωνιστικό. Και έτσι πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω. Θα έλεγες ότι σε πήγε και λίγο πίσω η σεζόν και όλη αυτή η θητεία στο Ισραήλ? Εντάξει, όταν παίζεις, είχα να παίξω το δεύτερο γύρο σχεδόν, δεν είχα κάνει πολλά παιχνίδια. Σίγουρα με πήγε αγωνιστικά λίγο πίσω. Αλλά έκανα τις προπονήσεις, όπως και στην προετοιμασία είχα ξεκινήσει μαζί με την ομάδα. Έκανα μετά μόνος μου, ώστε στην ομάδα που θα συνέχιζα να προσαρμοστώ έτοιμος αγωνιστικά. Είπες μια φράση κλειδί λίγο πριν. Εδώ στον ΠΑΣ Γιάννενα και με τον Γιάννη Πετράκη, τον προπονητή, να βρω ξανά τον καλό μου εαυτό. Πώς το έχεις όλο αυτό στο μυαλό σου? Γιατί στην εισαγωγή με τον Ευγένη είπαμε ότι κάποια στιγμή σε χάσαμε. Σε χάσαμε όχι μόνο γιατί έφυγες και εκτός συνόρων, ακόμη και εντός συνόρων όταν ήσουν. Πάλι νιώθαμε ότι σε είχαμε χάσει. Ήταν είναι 1,5-2 χρόνια που έχω χαθεί όντως και εντός αγωνιστικών χώρων. Έλειπε τον γκολ. Είναι αυτό που ψάχνω και πιστεύω ότι ένας επιθετικός όταν πετυχαίνει γκολ, όταν ξεκινήσει να πετυχαίνει γκολ, παίρνει και ψυχολογία που είναι πολύ βασικό για να ποδοσφαιριστεί.
και έτσι η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο εύκολη. Ξέρεις τι γίνεται, έχουμε να δούμε γκολ δικό σου στο ελληνικό πρωτάθλημα, το τονίζω αυτό, από τον Μάιο του 16 και έχουμε πιάσει Σεπτέμβρη του 18. Τώρα, αυτά είναι στοιχεία, δηλαδή και να θέλουμε να... Μ' άρεσε πάντως το χαμόγελο, δεν έπεσε βαριά η σκιά σου. Δεν το περίμενε τόσο πολύ. Όχι, εντάξει. Μα και να θέλουμε να το κρύψουμε, κάποιος που θα δει τα στοιχεία θα δει ότι ο Στέφανος Αθανασιάδης την τελευταία χρονιά στον ΠΑΟΚ έχει γκολ μόνο σε κύπελο και Ευρώπη. Δεν έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν στο Ισραήλ έφυγες με ένα γκολ. Σου λείπει γενικώς τον γκολ, το είπες και εσύ νωρίτερα. Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να αποκτήσεις και πάλι επαφή με τα δίχτυα? Εντάξει, σίγουρα μέσα από την προπόνηση, από το να δουλεύεις στα τελειώματα. Αλλά όπως είπα, πιστεύω ότι έκανα την καλύτερη επιλογή στον έρθω στην ομάδα του Παζιάννα. Τα παιδιά είναι φανταστικά, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, υπάρχουν Έλληνες, ώστε και να με βοηθήσουν και να βοηθήσω και εγώ την ομάδα να πετύχει τους στόχους. Και πιστεύω ότι από το Σάββατο κιόλας ίσως ξαναπετύχω ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Από άποψη ποιότητας, το επίπεδο που βρίσκεις εδώ στον ΠΑΣ, γιατί έχεις μπει για τα καλά στην ατμόσφαιρα της ομάδας, ποιο είναι? Είναι πολύ υψηλό, είναι πολύ υψηλό. Υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές που υπάρχει διάθεση για. Θέλουν να δουλέψουν να πετύχουν τους στόχους και προσωπικούς αλλά και με την ομάδα. Και πιστεύω ότι θα θέλει μια πολύ καλή χρονιά για την ομάδα. Mm-hmm. Ξέρεις, διαδέχεσαι μια θέση στην οποία ήταν ο Κόντε, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και φόρτωνε τις αντίπαλες ομάδες με γκολ και γενικώς η παρουσία του ήταν εξαιρετική εδώ στα Γιάννενα. Αυτό λίγο βαραίνει? Σίγουρα. Ο Κόντε ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον παρακολούθησα και εγώ. Και στο εξωτερικό που ήμουν έβλεπα παιχνίδια, έβλεπα τα γκολ του, αυτό που έχει προσφέρει όλο στην ομάδα. Σίγουρα, εντάξει, ήταν δύσκολο στο να φορτωθείς όλα αυτά, αλλά μέσα από την ομάδα και μέσα από τη δουλειά, πιστεύω ότι όλα μπορεί να τα καταφέρεις. Από όσο μπορούμε να πούμε πράγματα πίσω από μια κλειστή πόρτα, ένα από τα πράγματα που σου είπε ο Γιάννης Πετράκης και σου έκανε εντύπωση, ή πώς σε πλησίασε ψυχολογικά, τι σου είπε και αν μπορείς να μας το εκμυστερευτείς? Τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό σου, μέσα στον κάθε ποδοσφαιριστή, να σε καταλάβει μόνο που θα μιλήσει μαζί του, να καταλάβεις ότι είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Πρώτα ξεκινάμε με το άνθρωπος, που είναι βασικό να βρεις στις μέρες μας ανθρώπους. Υπήρχαν πολλά πράγματα. Με πίστεψε την πρώτη στιγμή. Οπότε όταν συζητάς με έναν τέτοιο άνθρωπο, σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή και στο γήπεδο θα δώσεις και το 110 και το 120% για να καταφέρεις να πάρεις την νίκη. Είπε λίγο πριν ο Ευγέννης ότι τα τελευταία σου γκολ ήταν σε ένα παιχνίδι τότε με τον Πανιόνιο, 2 γκολ και ήταν τα γκολ νίκης με 2-0. Μετά ακολούθησε μια ολόκληρη σεζόν που από ένα σημείο και μετά όλοι έλεγαν ότι πέρασε ένα ακόμη παιχνίδι χωρίς να σκοράρει ο Στέφανος. Πέρασε ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς να σκοράρει ο Στέφανος. Δεν θέλω να παρεξηγήσω το ύφος των ερωτήσεων, αλλά ξέρεις, είναι στο μυαλό όλου του κόσμου που μας παρακολουθεί και το βλέπω τώρα και στα social media. Έχει φορτώσει με την καλή έννοια πάρα πολύ η απευθεία σύνδεση που κάνουμε. Αν όλο αυτό το πράγμα σε άγχωνε, δηλαδή να βλέπεις κάθε φορά ένα λέει δεν σκοράρει, πέρασε και αυτό το μάτς, δεν σκοράρει. Σίγουρα μετά από κάποιο σημείο αγχώνεσαι όντως. Αρχίζεις. Ψάχνεσαι γιατί τι πήγε στραβά, κοιτάζει το παιχνίδι ξανά και ξανά και βλέπει γιατί δεν κατάφερε να ζητήσει τη σωστή στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο για να πετύχει κάποιο γκολ. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό και ψυχολογικά, αλλά είμαι χαρούμενο γιατί είχα ανθρώπου μπροστά μαζί μου που με στήριξε όλο αυτό το διάστημα που ήταν δύσκολο. Όντω ήταν δύσκολο και ψυχολογικά, γενικά ήταν πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό πήρα και την απόφαση να φύγω στο εξωτερικό, μήπως και αλλάξει όλο. Πάλι είχα τους ανθρώπους μαζί μου, με βοηθήσανε, γύρισα πίσω και πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική. Πού το αποδίδεις το τότε, δηλαδή τώρα που το σκέφτεσαι έτσι με καθαρό μυαλό, έχοντας 2 χρόνια πίσω σου, πού το αποδίδεις, δηλαδή αν σε ρωτήσει, τώρα που σε ρωτάμε εμείς, τι σκέφτεσαι? Σε μένα. Εγώ έμπαιρνα στον αγωνιστικό χώρο, εγώ σε μένα μόνο, καθαρά σε μένα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι στο εξωτερικό με έκανε ακόμα καλύτερο στο να σκεφτώ κάποια πράγματα, να τα βελτιώσω, να τα αφήσω πίσω άλλα, περισσότερα να τα βελτιώσω ή να προσαρμοστώ καλύτερο. Αυτό είναι λίγο γενναίο που λες όπως καταλαβαίνεις, γιατί πολύ εύκολα ο κάθε άνθρωπος είναι ανθρώπινα πάθη αυτά. Μπορεί να βρει τριγύρω 1000 δικαιολογίες και να βρει και άλλους φταίχτες, αλλά ποτέ να μην ψάξει μέσα του. Εσύ το φαίνεται να το έκανες αυτό? Όχι, ποτέ το έχω κάνει στη ζωή μου να ψάξω να ρίξω δικαιολογίες σε άλλους. Όσοι με γνωρίζουν, καταλαβαίνουν, ξέρουν τι παιδί είμαι και τι άνθρωπος είμαι, οπότε ποτέ δεν θα ψάξω να βρω δικαιολογίες γύρω-γύρω για να φύγει από μένα το άγχος. Ξέρω μέσα μου τι δεν έκανα καλά, τι έκανα καλά, οπότε αβρίσκεις με τον εαυτό σου. Ίσως το ξέρω ήταν καλύτερο γιατί έκατσα πολύ καιρό μόνος μου μέσα σε ένα σπίτι να σκεφτώ κάποια πράγματα.
Τώρα μου μοιάζει λίγο το σκηνικό, με συγχωρείς, βγαίνει ο ήλιος απέναντι που έτσι ζεσταίνει και ανοίγει λίγο τις ψυχές. Αυτά που λες, τα λάθη τα δικά σου, πώς θα τα έλεγες, τι θα έλεγες, έκανα αυτό, έκανα το άλλο, τι έχεις. Είναι γενικά λάθη, όλοι κάνουν λάθη. Απλά μερικοί, όπως είπες και πριν, μπορεί να μην το αποδεχτούν, να τα ρίξουν τα ασφάλματα αλλού. Όχι, εγώ καθαρά τα ρίχνω πάνω σε μένα. Εγώ ήμουν αυτός που έφταιγε. Όλα καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μπροστά παιχνίδι με τον Άρη. Εσύ έχεις μεγαλώσει στον ΠΑΟΚ. Τις κόντρες αυτές τις ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κρυφό. Όποιος ζει στη Θεσσαλονίκη έχει μεγαλώσει με τα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Τυχαίνει τώρα. Έχεις πάρει τα πρώτα σου αγωνιστικά λεπτά, δηλαδή τα πρώτα πατήματα τα ξαναπαίρνεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπροστά είναι ο Άρης. Πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Όπως είπες και εσύ, γνωρίζουν όλοι τη σημασία. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια. Θα μπορούσα εγώ μέσα από την εμπειρία μου να βοηθήσω τα παιδιά για αυτό το παιχνίδι, να τους πω κάποια πράγματα. Δουλεύουμε καθημερινά. Έχουμε δει βίντεο για τα θετικά και τα αρνητικά του αντιπάλου που θα ψάξουμε να βρούμε το κατάλληλο σημείο ώστε να πετύχουμε τον γκολ και να κερδίσουμε. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι μια καλή ομάδα ο Άρης. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο καθαρά αγωνιστικό, επειδή και ο Άρης ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ίδιο, με το απόλυτο. Τρεις νίκες σε άριθμα παιχνίδια το πρωτάθλημα. Πώς περιμένεις, μιας και λες ότι έχετε δει, ήδη έχετε σπουδάσει πράγματα από τον αντίπαλό σας? Σίγουρα έχει ψυχολογία σαν ομάδα. Σίγουρα έχει καλούς παίχτες. Θα έρθουν να κάνουν τον τρόπο παιχνιδιού που ξέρουν. Δεν θα κλειστούν πίσω. Θα έρθουν να παίξουν κανονικό ένα ποδόσφαιρο. Πάνω σε αυτό εμείς έχουμε δουλέψει ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες του. Μιας και ο Γιάννης το πήγε στο αγωνιστικό, εγώ να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θέλει την μπάλα. Οι κατοχές όλες στα τρία παιχνίδια είναι πάνω από το 50%. Μάλιστα με τη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά, φεύγει και από το 60% πάνω. Που σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που τη θέλει την μπάλα. Φαντάζομαι ότι τα έχετε δουλέψει όλα αυτά. Είναι μια ομάδα που θέλει να επιβάλλει το ρυθμό της. Με την κατοχή αυτό δείχνει. Εκεί πάνω εμείς θα δουλέψουμε και στην προπόνηση, να βρούμε όταν κερδίζουμε τις μπάλες, τα δύναμα σημεία του αντιπάλου. Στέφανε, μέχρι τώρα στα τρία παιχνίδια είχες μια συμμετοχή αυτή ως αλλαγή στο προηγούμενο, στη νίκη επί του Απόλλωνα. Νιώθεις έτοιμος για βασικός και τώρα, ενώ εσύ ξέρεις τον εαυτό σου καλύτερα από τον καθένα? 100% δεν είμαι έτοιμος ακόμη αγωνιστικά. Ο προπονητής με βλέπει καθημερινά στην προπόνηση, έχω καθημερινή συζήτηση μαζί του για το πώς είμαι αγωνιστικά. Πιστεύω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα αρχίσω να παίρνω περισσότερο χρόνο για να είμαι και αυτός που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα σε όλα όσα είχαμε γνωρίσει από σένα τα προηγούμενα χρόνια ήταν και η συμμετοχή σου στην Εθνική Ελλάδος. Βέβαια, ίσως λίγο λιγότερες από ό,τι το δικαιούσουν κάποια στιγμή όταν τα γκολ ερχόταν ένα με το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αποφάσεις άλλων. Δεν ξέρω αυτό πώς το νιώθεις πρώτον, και δεύτερον, αν μέσα στο μυαλό σου είναι ακόμη αυτό, ζωντανό το όνειρο. Σίγουρα. Η εθνική ομάδα είναι ένα όνειρο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Έμεινα πίσω στην Εθνική. Πιστεύω ότι μέσα από τον Μπάζ Γιάννενα να πετύχω να κάνω μια καλή χρονιά ώστε να ξανακληθώ στην Εθνική Ομάδα. Έχεις βάλει στόχο ότι κλείνεις τα μάτια το βράδυ και λες θέλω να πετύχω τόσα γκολ? Όχι, δεν έχω βάζει. Δεν βάζω τέτοιο στόχο με τα γκολ. Θέλω να είμαι 100% έτοιμος, να μπω μέσα στο γήπεδο 100% έτοιμος και τον γκολ θα έρθει. Μέσα από τη δουλειά θα έρθει και τον γκολ. Σήμερα στα 280 χιλιόμετρα μακριά από εδώ υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Τσέλσι. Και επειδή τον ΠΑΟΚ εσύ τον έχεις ζήσει από μικρό παιδί, καταρχάς αυτό πώς το έχεις στο μυαλό σου? Ένα σπουδαίο παιχνίδι. Είναι ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Του έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια και φέτος και πέρσι. Θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχει δουλέψει ο ΠΑΟΚ αρκετά για αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα μπορέσει να καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς. Τι ΠΑΟΚ βλέπεις έτσι όπως τον παρακολουθείς τώρα, επειδή είπες ότι τον παρακολουθείς? Είναι μια ομάδα που ξέρει θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής έχει περάσει στους ποδοσφαιριστές αυτό που θέλει, βασικό. Και τα παιδιά, αυτό που δείχνουν και τα αποτελέσματα είναι ότι το βγάζουν 100% μέσα στο παιχνίδι. Και γι' αυτό έχει και αυτές τις νίκες και αυτές τις επιτυχίες. Τώρα, αφορμή δοθείς έτσι όπως το είπε και ο Ευγένης, σήμερα είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κατά σύμπτωση ή όχι, το δικό σου τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν ένα ευρωπαϊκό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το μάτς με την Έστερσουτ που μπαίνει αλλαγή. Εκείνο το πρώτο μάτς με την Έστερσουτ, το πρώτο εντός έδρας, μετά πήγε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στη Σουηδία. Και ήταν και οι πρώτες μέρες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν πρόλαβε και αυτός να γνωριστείτε καλά. Εκείνο το βράδυ ήξερες ότι φεύγεις από τον ΠΑΟΚ. Ήταν δηλαδή μια συμμετοχή για να
χαιρετήσει τον κόσμο να σε δει για τελευταία φορά ή όχι? Όχι, δεν γνωρίζαμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ήταν μια κανονική συμμετοχή. Ο κόσμος είναι αυτό το ότι στούμπας δεν αλλάζει. Λες και καταλάβει ο κόσμος ότι είναι. Άμα είδατε και το χειροκρότημα στο τέλος, είναι σαν να καταλάβει ο κόσμος ότι έρχεται το τέλος αυτής της σχέσης. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Δεν πληρώνει, δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι. Χωρίς εσύ να ξέρεις ότι τελειώνεις εκεί? Όχι, δεν ήξερα εγώ τίποτα. Ήξερα ότι okay, συνεχίζουμε και βλέπουμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι το ξανασυζήτησες με τον ΠΑΟΚ? Γιατί ακούστηκαν πολλά. Όχι, δεν υπήρχε καμία επαφή, καμία τίποτα. Ήταν γύρω-γύρω τώρα τι γράφουν οι δημοσιογράφοι και καμία επαφή. Ένιωθες, τώρα παίρνω πάλι αφορμή από την κουβέντα που κάνουμε και οι ερωτήσεις ξεπηδάνε μία μετά την άλλη. Ένιωθες ότι κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ ότι ο κύκλος είχε κλείσει? Ναι, είχε φτάσει αυτό το σημείο και γι' αυτό είχα πάρει και την απόφαση του να φύγω να πάω στο Ισραήλ. Είναι πολλά χρόνια, οπότε ήθελα και εγώ, φυσικά και ο ΠΑΟΚ, να γίνει αυτή η αλλαγή. Τι ήταν, Στέφανε, ήταν ας πούμε τα γκολ που δεν έρχονταν? Γιατί και αυτό είναι πάντα, ξέρεις, θέμα στηριών, είναι θέμα τύχης. Ήταν το γεγονός, ας πούμε, ότι κατά καιρούς έπεσε το τραπέζι, περίπτωση πώλησή σου, μεταγραφής, αλλά δεν προχώρησε και έμεινε. Τι από όλα πιστεύεις? Λίγο και σίγουρα και τα γκολ. Όταν έχεις ένα επιθετικό που δεν σημειώνει γκολ, σίγουρα θα πρέπει να βρεις κάτι άλλο. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο μου. Ήμουνα στην ομάδα ένα χρόνο, δεν είχα πετύχει κάποιο τέρμα. Λογικό, φτάσαμε σε ένα σημείο ώστε να συζητήσουμε να γίνει αυτή η αλλαγή. Ήμουνα δεκτός, η ομάδα ήταν και αυτή δεκτή, οπότε έγινε αυτή η αλλαγή. Τίποτα περισσότερο. Για να μην ακουστεί κάπως, είπες νωρίτερα ότι είχε κλείσει ο κύκλος. Αυτός ο κύκλος θεωρείς ότι έχει κλείσει οριστικά? Γενικά, όχι, δεν έχει κλείσει. Η σχέση με τον ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει. Κάποια στιγμή, ίσως στο μέλλον, ναι, ξαναδοθούμε. Ναι. Δεν σε πήραν και τα χρόνια τώρα, επειδή σε βλέπουμε από μικρό, θέλω να πω. Καμιά φορά αυτούς που πρωτοβλέπουμε και μικρούς, νομίζουμε ότι είναι. Να πούμε ότι είσαι. Τίποτα, στα 30. Δεν τα έχουμε κλείσει ακόμα. Σωστό. Όχι, εντάξει, και σίγουρα στο μέλλον το θέλω και εγώ ίδιος ώστε να ξαναγυρίσω πίσω. Και θα είναι αυτό να κλείσει την καριέρα μου. Γιατί όχι. Πας για να είναι ιδανική ομάδα για αναγέννηση? Ναι, πιστεύω ότι έκανα πολύ καλή επιλογή. Με αυτό που βλέπω αυτές τις 10 μέρες που είμαι στην ομάδα, πιστεύω έκανα την καλύτερη επιλογή. Γι' αυτό που ψάχνω. Και γι' αυτό που ψάχνει και η ομάδα, ώστε να. Ποιος είναι ο στόχος σας, Στέφανε, έτσι πως το συζητάτε με τους συμπαίκτες σας? Τι θέλετε, βγαίνοντας στο γήπεδο, τι θέλετε να κάνετε στα παιχνίδια? Σίγουρα, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε διαφορετικά. Βλέπουμε τον αντίπαλο. Θέλουμε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε. Υπήρχαν ο πρώτος γύρος, τα πρώτα 3 παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολα, ήταν και εκτός έδρας. Καταφέραμε να πήραμε τους 3 βαθμούς στο τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλων, που ήταν πολύ σημαντικό για θέμα ψυχολογίας. Κάθε παιχνίδι το κοιτάμε διαφορετικά. Και να πάμε όσο και γίνεται πιο ψηλά. Εγώ να πω μόνο το εξής, ότι την περασμένη σεζόν υπήρχε στεναχώρια στα Γιάννενα από τους παίκτες, που δεν κατάφερε η ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει στόχος. Σίγουρα υπάρχει στόχος. Σίγουρα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι μια ομάδα και ιστορική που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει πάρα πολλά. Έχει παίξει Ευρώπη. Σίγουρα τα παιδιά είναι δικαιολογημένα που δεν βγήκε η ομάδα στην Ευρώπη. Κάναμε μια πολύ καλή χρονιά. Μακάρι φέτος να συνεχίσουμε αυτή την καλή χρονιά και να βγούμε στην Ευρώπη. Να πούμε εδώ ότι η κουβέντα που κάνουμε, η συζήτηση, είναι η πρώτη σου συνέντευξη, η πρώτη σου δηλώσεις εδώ και πόσο? 2 χρόνια σίγουρα, πόσο έχει? Ναι, τελευταίο χρόνο στον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να είχα μιλήσει. Ναι, και ένα χρόνο στο Ισραήλ. Πάλι δεν είχα μιλήσει πουθενά. Καμιά φορά. Σήμερα το παιδί. Το παιδί. Ναι, ακριβώς. Τα απέφευγα. Δεν ήθελα και εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πιστεύω τώρα είναι μια καλή ευκαιρία. Ξέρεις, το ρωτάω γιατί καμιά φορά πολλοί ποδοσφαιριστές, πολλοί εκπρόσωποι του αθλητισμού σκέφτονται και λένε ότι η σιωπή δικιά μου μπορεί να είναι η καλύτερη απάντηση για πολλά πράγματα. Αλλά μήπως σιωπή κόντρα σιωπή, νιώθεις ότι κάπου παρεξηγείται και αφήνεις άλλους, δεν το λέω μόνο για σένα, γενικώς για τους σιωπηλούς, αφήνεις άλλους να μιλήσουν για εσάς? Ήταν μια επιλογή δική μου, δεν ήθελα να μιλήσω. Άλλοι, όπως είπες, μπορεί να το εκμεταλλεύτηκαν. Σίγουρα έχουν ακουστεί πολλά γύρω από το όνομά μου. Είχα διαλέξει όμως αυτόν τον δρόμο τη σιωπή. Ναι, κατά καιρούς φωτογραφίες, διάφορες, ναι, από εδώ, τώρα, από εκεί, σχόλια από κάτω. Όχι. Όλα καλά. Δεν τα παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να μπαίνω και να παρακολουθώ σχόλια και τέτοιο. Ο καθένας γι' αυτό και διάλεξε αυτόν τον δρόμο τη σιωπή. Τώρα, καλό ή κακό, θα φανεί. Μάλιστα. Πάντα ο χρόνος δείχνει το τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ερωτήσεις που θα πρέπει να μεταφέρουμε. Επειδή ρίχνω αρκετές κλεφτές ματιές, τόση ώρα όση ώρα μιλάμε, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, ομαδοποιώντας. Έτσι και εγώ σιωπηλά όπως μέσα μου. Έχουμε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κόσμου. Έτσι, και μέσα, γιατί νομίζω ότι κάναμε αυτό που ήταν και στο μυαλό του κόσμου για τις ερωτήσεις και τα λοιπά. Για το τέλος, κλείνοντας, γιατί τη δική μας χρονική περιορισμή είναι συγκεκριμένη,
Έτσι αρχίζει σε λίγο τελική ευθεία για την προπόνηση. Δύο-τρεις ερωτήσεις για το τέλος, Στέφανε. Αν θα έβαζες έναν τίτλο στην καριέρα σου μέχρι τώρα, αυτό το κεφάλαιο, ποιο θα έβαζες, και αν θα έβαζες ένα τίτλο στην προσπάθεια που τώρα αρχίζει στο Μπάζιανα, τον τίτλο τον πρώτο στην καριέρα σου. Στην καριέρα τύπου, είναι όνειρα που καλός ή κακός, είμαι χαρούμενος γι' αυτό που έχω πραγματοποιήσει. Όνειρα που έκανα από μικρό παιδί. Ξεκινώντας από 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ, να καταφέρω να παίξω την πρώτη ομάδα. Πραγματοποίησα κάποια από τα όνειρά μου. Σίγουρα. Όχι όλα όμως. Όχι όλα, σίγουρα όχι όλα. Λείπει ένα πρωτάθλημα. Αυτό που κάποια στιγμή να γίνει. Ήταν ένα όνειρο. Αλλά γκολ, αρχηγός στην ομάδα, είναι πολλά πράγματα που έκανα όνειρα από μικρός. Έκλεινα τα μάτια, όπως είπες και στην προηγούμενη ερώτηση. Και σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα. Είμαι τυχερός που τα κατάφερα. Ένιωσες κάποια στιγμή να πέφτει βάρος που μπορεί να μην μπορούσε να το σηκώσει στις πλάτες σου. Καμιά φορά, ξέρεις, λένε στις ομάδες ο κόσμος, τα δικά μας τα παιδιά. Σε όλες τις ομάδες. Και αυτό καμιά φορά έχει και το ότι παραγνωριστήκαμε. Και πολύ πιο εύκολα θα σου πει ένα κάτι ο φίλαθλος της δικής ομάδας παρά στον ξένο. Ένιωθες πολύ αυτή το βάρος. Είτε είσαι ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ, είτε είσαι στα γραφεία, είτε είσαι κάπου αλλού και είσαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, υπάρχει σίγουρα βάρος, πίεση, άγχος, δεν ξεχωρίζει. Σίγουρα όταν έχεις ένα παιδί ότι είναι 10 χρόνια στην πρώτη ομάδα, σίγουρα ο παδός το νιώθει πιο κοντά του και θα έρθει να του πει και κάποια πράγματα παραπάνω. Θα του βγουν πιο εύκολα να του πει. Εντάξει, ήμουν μαθημένος, ήξερα την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήξερα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν παρεξηγούσα κάποια πράγματα που άλλο παιδί ίσως θα μπορούσε να έχει παρεξηγήσει. Άρα πικρία δεν έχεις αυτό? Όχι, καθόλου πικρία. Ο κόσμος με αγάπησε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω καμία πικρία. Τώρα και τα σχόλια, όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα. Κλείνουμε με τον ΠΑΣ, τη φανέλα του οποίου φοράς και το σήμα του ΠΑΣ Γιάννενα στο στήθος. Ένα καινούριο πρωτάθλημα επί της ουσίας αρχίζει τώρα για σένα. Ακόμη δεν έχεις πάρει παιχνίδι ως βασικός. Στο τέλος, με τι θα ήσουν ευχαριστημένος, τόσο προσωπικά όσο και με την ομάδα? Σίγουρα να πετύχω περισσότερα γκολ, αλλά και η ομάδα να πετύχει το στόχο της, να είναι μέσα στις ομάδες που θα βγουν στην Ευρώπη. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θερμότατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζαμε ότι θα ήταν αρκετός ο χρόνος, τουλάχιστον αυτή η δικιά μου άποψη. Αλλά πάλι νιώθεις ότι έχεις και άλλα πράγματα να ρωτήσεις. Αλλά οκ, μια άλλη φορά. Τώρα σίγουρα, εδώ είμαστε. Τώρα στην Ελλάδα είμαστε, οπότε μπορούμε να τα ξαναπούμε. Να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέφανο Αθανασιάδη. Θα επαναλάβουμε άλλη μια φορά μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον ΠΑΣ Γιάννενα, μια από τις ατραξιών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι από τους παίκτες που μάθαμε πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τον έχουμε δει να σημειώνει εντυπωσιακά γκολ, θεαματικά γκολ. Το γκολ ήταν η ζωή του. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Θέλεις να αποψίσουμε ότι δεν θέλησε να κρυφτεί πίσω από καμία επεκφυγή. Το πήρε ολοπάνω, ότι είναι δικά μου λάθη, το είπε. Και το είπε και δύο και τρεις φορές. Ήταν ξεκάθαρο ότι είναι βίωμά του, το ξέρει μέσα, δεν το λέει. Να το πω με όλο το συμπάθειο πολιτικάντικα εντός εισαγωγικών. Ο Αθανασιάδης ήταν ο άνθρωπος γκολ. Δηλαδή, εντάξει, όντως τα τελευταία δύο χρόνια αυτό που λέγαμε και ήταν κομμάτι της συζήτησης, απέχει του σκοραρίσματος. Αλλά το χαρακτηριστικό του γνώρισμα δεν ήταν εξαίρετο εντυπωσιακό πάντα γκολ. Έβαλε και όμορφα γκολ σίγουρα. Αλλά ήταν το ότι ο υψηλό ποσοστό ευστοχίας που είχε αποτελεσματικότητα. Θες να παίξουμε ένα παιχνίδι να βάλουμε τίτλους? Δηλαδή τι? Το ότι εγώ φταίω, ναι. Ότι δεν κρατάω πικρίες από πολλά. Τον ΠΑΟΚ. Ότι θέλω να γεννηθώ στον ΠΑΣ Γιάννενα, ότι με κέρδισε ο Πετράκης, στόχος η Ευρώπη για τον ΠΑΣ. Κοίταξε, έχει πολλούς τίτλους να βάλεις. Πολλούς τίτλους και αρκετά διαφορετικά κεφάλαια στα οποία ασχολήθηκε, ακόμη και η εθνική ομάδα, που ενδεχομένως για κάποιους να μην ήταν ως προτεραιότητα ή σε πρώτο επίπεδο επιλογής στο μυαλό του Αθανασιάδη. Είναι και αυτό ένας στόχος. Επίσης ξεχνάμε καμιά φορά ότι δεν είναι ούτε πάτησε τα 30. Πολλά. Και είναι και ένας ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος στο πρόσωπό του, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό, το κρατάμε, στο πρόσωπό του ψάχνει να βρει και τις λύσεις, το σκοράρισμα για το πρωτάθλημα. Το έφυγε ο Πέτρο Κόντε, γιατί αν λέγαμε, συζητούσαμε πριν για αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα και τα λοιπά, ο Πέτρο Κόντε ήταν ο ορισμός αυτού του πράγματος. Εντάξει, και τώρα ψάχνει να βρει και ο Γιάννης Πετράκης λύσεις στην επίθεση. Εμφανισιακά μοιάζουν, σωματότυπο παρόμοιο. Εμφανισιακά πώς μοιάζουν. Ας πούμε ότι μοιάζουν. Την κόμη. Το φυσικ. Το φυσικ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν βρει το δρόμο που είχε χαράξει ο Κόντε πέρυσι με την περασμένη σεζόν και τις περασμένες σεζόν με τα πολλά γκολ, αυτό είναι ένα δικό του θέμα. Εμείς κάπου εδώ να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους τέλους. Αυτή είναι απευθεία σύνδεση από εδώ, από το ΠΕΑΚΙ, από το αθλητικό κέντρο
Στα Ιωάννινα, λίγο έξω από την πόλη, ένας πολύ ωραίος χώρος. Εδώ κάνει τις προπονήσεις του ο ΠΑΣ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπαμιχαλάκη που ήταν στη ρύθμιση της εικόνας, στο χειρισμό της μηχανής. Τους ανθρώπους του ΠΑΣ, Γιάννενα, για το γεγονός ότι είχαμε τον Στέφανο Αθανασιάδη στην πρώτη του συνέντευξη αποκλειστικά στην Νόβα μετά από 2 χρόνια. Ναι. Ξέρεις, για πολλούς λέγονται έσπασε τη σιωπή του. Ναι. Αλλά αυτό εδώ είναι αυτό μια κοινότητα είναι φράση που εδώ πραγματικά έχει και ουσία. Υπήρχαν απαντήσεις που θα έπρεπε να δώσει. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που και μέσω αυτής της αφίδρομης και θα τολμήσω να πω υπέροχη σχέση που έχουμε μέσω των social media και των λογαριασμών των καναλιών Nova Sports και στο Facebook και στο YouTube. Είχατε την επικοινωνία με τα μηνύματά σας. Απαντήσαμε νομίζω στις περισσότερες, άντε να αφήσω μια απόκληση για το στατιστικό λάθος, στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε για την παρέα από τον Ευγένη Δαδαλιάρα και τον Γιάννη Πάγκο. Να είστε καλά. Γεια σας στο Επανειδήν και στο Επανακούιν.